Είστε από τους ανθρώπους όμως που έχετε περάσει πάρα πολλά και έχετε δει και τη ζωή και από τις δύο όψεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Υπήρχαν στιγμές που δεν ήμουν αισιόδοξος, απλώς είμαι ένας ενεργητικός απεσιόδοξος, δηλαδή δεν σταματάω ποτέ. Πρέπει να έχεις και ορισμένες προϋποθέσεις για να είσαι αισιόδοξος. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν έχει λεφτά στη τσέπη του και δεν έχει δουλειά κτλ., δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος. Μου κάνει όμως τρομερή εντύπωση πώς ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα μπόρεσε να ξεπεράσει κάτι τόσο βαρύ. Γιατί δεν είσαι ο μόνος βέβαια. Έχουμε πάρα πολλά έτσι, παραδείγματα. Το πάθανε πολλοί Έλληνες αυτό. Πώς το καταφέρατε? Εγώ δεν το έπαθα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μια χαρά ήμουν. Το έπαθα στο εξωτερικό, το οποίο είναι πολύ χειρότερο να είσαι ένα ξένο μέρος. Πώς όμως το ξεπεράσατε? Ήταν αυτό που είπατε, όχι, θα μείνω δυνατός και θα. Και με δουλειά. Σήμερα, ας πούμε, λέω ότι έχω σωστούς συνεργάτες. Αλλά και αυτό, γι' αυτό πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να τους βρεις. Υπήρξε δηλαδή και περίοδος που δεν είχατε τους σωστούς συνεργάτες και μπορεί και από αυτούς να υπήρχε και Η ζημιά που πάθατε. Υπάρχει πάρα πολλές φορές ένα κενό ανάμεσα σε αυτό το οποίο επιθυμεί ένας συνεργάτης και σε αυτό το οποίο επιθυμείς εσύ. Σας βοήθησε η τηλεόραση, πιστεύετε? Οπωσδήποτε βοηθάει η τηλεόραση. Αλλά στην Ελλάδα βοηθάει η τηλεόραση και τους ατάλαντες, οπότε οι ατάλαντοι έχουν επιβιώσει η Ελλάδα. Και για μένα είπαν μεγάλη συνδιαστή ο Πολ Σμιθ, είπε μένα ότι κάνει ο Νίκος δεν μου αρέσει. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει αυτό, δηλαδή κάποιος που μπορεί να μου πει ότι δεν του αρέσει αυτό που κάνει. Το σέβομαι. Έχετε δουλέψει με όλα τα μοντέλα εδώ της Ελλάδας, ναι. Με όλα. Πώς τους βλέπετε τώρα που έχουν πάει σε παιχνίδι? Ας πούμε είναι ο Γιάννης ο Σπαλιάρας, ο Χανταπάκης ο Στέλιος. Πώς σας φαίνεται? Μ' αρέσει το Survivor εμένα. Τα παιδιά πώς σας φαίνονται? Γιατί εσείς τους έχετε κάτι. Σε άλλη. Όχι, δεν βλέπω τα παιδιά, βλέπω όλους. Το σύνολο, σίγουρα. Το σύνολο μου αρέσει πολύ. Εγώ δεν παρακολουθώ τις λεπτομέρειες, ξέρεις, που κάνουν κριτική ο ένας, ξέρω εγώ, με τον άλλον. Αυτά δεν τα ξέρω, δεν τα παρακολουθώ, αλλά ξέρω ότι μ' αρέσει. Που έχουν ξεπεράσει το θέμα της εξωτερικής ομορφιάς, ότι είναι χύμα. Μ' αρέσει που δεν φοράνε ρούχα και οι άνθρωποι γυμνοί είναι πιο ελεύθεροι, διότι δεν δημιουργούν εντυπώσεις. Το ρούχο δημιουργεί εντυπώσεις. Είχατε σκεφτεί ποτέ να δημιουργήσετε δική σας οικογένεια ή δεν ήταν ποτέ στις βλέψεις σας? Δεν ήταν του στυλ σας? Εγώ δεν μπορούσα να, δεν ήθελα να έχω παιδιά. Δεν μπορούσα να κάνω παιδί με την έννοια απλά. Το παιδί είναι και ευθύνη καταρχάς, δεν είναι? Όχι μόνο ευθύνη, γιατί εγώ είμαι τόσο εγωιστής που θα έπρεπε το παιδί μου να το κάνω σαν και εμένα. Πράγμα που δεν γίνεται να το βάλεις σε ένα, πώς το λένε, κουκούλι με τα ξεσκόλικα το παιδί και να το ζήσεις όπως θέλω εγώ, σε ένα κλουβί κρυσταλλένιο. Εγώ θα το ήθελα να είναι όμορφο, να είναι έξυπνο, να είναι δύο μέτρα, να είναι θεϊκό. Αν μου έφερε σε μένα, όσο και να ακούγεται αυτό bullying, να μου ερχόταν εμένα δεν ξέρω τι για παιδί, θα ήμουν πιο δυστυχισμένος της γης. Αλήθεια. Εγώ το θέλω να έχω ένα κουκλί έξυπνο θεϊκό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο παράγοντες μετρούν. Λοιπόν, αν μου τύχαινε, δεν μιλάω για αρρώστια ή κάτι τέτοιο. Όχι, αλίμονο, κατάλαβα τι λέτε. Οτιδήποτε θα το λάτρευα, θα το λάτρευα το παιδί μου. Και το πλέον πιθανό και άσχημο να ήταν και δεν ξέρω πώς να ήταν, ίσως θα το λάτρευα, αλλά θα ήμουν δυστυχισμένος εγώ. Γιατί όμως? Γιατί θέλω να έχω ομορφιά και αισθητική πλάι μου. Ναι, δεν αλλά υπάρχει. Και οι δύο παράγοντες δεν παίζουν ρόλο στην ομορφιά ενός παιδιού. Μα παίζουν πάρα πολλά το DNA. Το DNA, ναι. Αν διαλέγατε ένα καλό DNA, θα έβγαινε ένα ωραίο παιδί. Κρίμα. Με τη Μιμή Ντενίση έπρεπε να είχαμε κάνει τα παιδιά. Το λέγαμε προχτές. Με τη Μιμή θα κάναμε πολύ ωραία παιδιά. Θα ήταν όμορφα, έξυπνα, καλλιεργημένα.